στο πλαίσιο της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής οργάνωσης του νέου διευρυμένου καλλικρατικού δήμου που επιθυμεί να πραγματοποιήσει η νέα Δημοτική Αρχή Καστοριάς, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με το Προεδρείο των Αστικών ΚΤΕΛ καθώς και με συλλόγους που εκπροσωπούν απομακρυσμένες και όχι μόνο γωνιές του νέου δήμου. Κάναμε μια πρωταρχική συνάντηση εδώ στα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ να συζητήσουμε το συγκοινωνιακό του νέου Δήμου Καστοριάς με την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Πρέπει να δούμε πλέον και κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά πώς θα οργανωθούμε. Κάναμε μια συνάντηση λοιπόν με το Προεδρείο των Αστικών ΚΤΕΛ σε πρώτη φάση. Επικεντρώσαμε σε ορισμένα σημεία τα προβλήματα που υπάρχουν και μέσα στην πόλη αλλά και στην γύρω περιοχή. Στο προσεχές διάστημα θα έχουμε και άλλες συναντήσεις εν ώψη και του νέου νομοθετικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί ήδη από τη Βουλή και θα εφαρμοστεί. Θα δούμε πώς θα οργανώσουμε τις αστικές συγκοινωνίες και τις επηρεαστικές συγκοινωνίες ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες του νέου διευρυμένου Δήμου Καστοριάς. Γόνιμη και παραγωγική ήταν η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για τη συγκοινωνιακή αναδιοργάνωση του Δήμου Καστοριάς, κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν τα προβλήματα όλων των περιοχών, μεταξύ των οποίων να προσθεθούν και απογευματινά δρομολόγια στη γραμμή για Ομόνια, καθώς και να ενταχθεί ο οικισμός Παλινοστούντων Μεσοποταμίας στην αστική συγκοινωνία. Ο Δήμαρχος Καστοριάς τόνισε πως αυτή η αναδιοργάνωση θα περιλαμβάνει συναντήσεις και με εκπροσώπους των υπεραστικών ΚΤΕΛ αλλά και με όλους τους φορείς από κάθε γωνιά του νέου Δήμου Καστοριάς. Τώρα δείξαμε ακροθυγώς κάποια θέματα όσον αφορά την Ομόνια, γιατί το απόγευμα η Ομόνια δεν έχει συγκοινωνία. Εδώ συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο και με τα αστικό ΚΤΕΛ να υπάρχει και το απόγευμα συγκοινωνία, όπως επίσης και με έναν οικισμό Παλινοστούντων στη Μεσοποταμία που είναι πολύ κοντά και μπορεί να μπαίνει το αστικό από τη Μεσοποταμία και στον οικισμό Παλινοστούντων. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχουν οι περιοχές, όλες οι περιοχές του Δήμου έχουν πρόβλημα συγκοινωνίας. Αυτά τα είχαμε δει και προεκλογικά. Τώρα με την εκλογικά ήρθε η ώρα να πάρουμε τις αποφάσεις, να αποκαταστήσουμε όπου υπάρχουν οι δυσλειτουργίες, να τις αποκαταστήσουμε. Πρέπει να εγώ ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα και στον πρώην Δήμο Αγίων Αναργύρων, στην Κορισσό, στις οικισμούς Βασιλιάδα, Σταυροπότα, Μελισσότοπο. Υπάρχουν προβλήματα στο Δήμο Βιτσίου, στους οικισμούς Φωτεινή Μεταμόρφωση. Υπάρχουν προβλήματα στον πρώην Δήμο Μεσοποταμίας, στο χωριό Φτεριά, στην Ινώη, στην Ιεροπηγή. Παντού υπάρχουν κάποια προβλήματα συγκοινωνιακά. Οι κάτοικοι τα έχουν θέσει. Εμείς πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μαζί με τους φορείς τους συγκοινωνιακούς, με το αστικό ΚΤΕΛ και με το υπεραστικό ΚΤΕΛ, ούτως ώστε να καλύψουμε όλη την περιοχή του Δήμου. Αυτά συζητήσαμε προς το παρόν και σχετικά με τις αφετηρίες υπάρχει ήδη απόφαση από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μένει να υλοποιήσουμε αυτή την απόφαση όπου μεταφέρεται η αφετηρία των αστικών ΚΤΕΛ από το τέταρτο δημοτικό εδώ που βρίσκεται να πάει στην, απέναντι από τη λαϊκή αγορά. Αυτά συζητήσαμε, θα έχουμε συνάντηση και με το υπεραστικό ΚΤΕΛ και με τους συλλόγους των περιοχών και τους άλλους συλλόγους, εργατικές κατοικίες, σύλλογοι στο Κεφαλάρι, στα χωριά, στη Μεσοποταμία, στη Μπεντάβρισο, παντού, σε όλο το μήκος και το εύρος του νέου διευρυμένου Δήμου Καστοριάς. Λευκή επιταγή φαίνεται πως δίνει το Προεδρείο των Αστικών ΚΤΕΛ στις όποιες αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής Χατζησιμεωνίδη, αφού όπως τόνισε ο πρόεδρος του Θεόδωρος Ράπης, υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων. Ο κύριος Ράπης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Συγκοινωνία, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, λειτουργήσε άψογα. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων. Μπορώ να πω σε όσο είπε ο Δήμαρχος, με καρμπών τα υπογράφω. Εσείς τι θέματα θέσατε? Εμείς δεν θέσαμε θέματα. Εμείς ζητάμε να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό. Όπως βλέπετε, ήταν εδώ και ο εκπρόσωπος, ο πρόεδρος του Παλινοστούντων, ήταν και η εκπρόσωπος της Ομονίας. Η πρόεδρος με το ζητήσανε για το συγκοινωνία πληροφορίες τι θα γίνει. Λέω, ελάτε να τα ακούσετε από κάτω, από πρώτο χέρι. Γιατί ο Δήμαρχος. Θα συνεχιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Εκεί είναι. Εγώ πιστεύω ότι το ΕΣΠΑ θα προχωρήσει. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα προχωρήσει. Διότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο
βοηθάει για να εξυπηρετείται το επιβατικό κοινό της Καστοριάς. Μην ξεχνάτε όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται το πρόγραμμα Συγκοινωνία σήμερα. Το πρόγραμμα Συγκοινωνία το κάναμε με απόλυτη επιτυχία και μπορείτε να το διαπιστώσετε το επιβατικό κοινό. Το διάστημα έχει σταματήσει. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα σταμάτησε.